παιδιά, εκεί έχει συνέχεια γυναίκες. Το είχε πει και η γυναίκα του εξάλλου στην Αθηνά, ότι δεν θα νιώσει ποτέ την αγάπη κοντά του. Είναι ένα παιδί που τον ενδιέφεραν μόνο τα άλογά του και η καλοπέρασή του, τίποτα άλλο. Τα είπατε όλα, κυρία Λαμπύρη. Τα είπατε όλα. Οπωσδήποτε είναι αυτό για να λέμε ότι είναι κατάρα, για να λέμε. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να σας πω κάτι, ότι αυτά τα παιδιά, δηλαδή, γιατί εγώ πάλι γυρίζω στο παρελθόν, στο θείο της και στη μητέρα της. Από εκεί είναι, εκεί μπορούμε να συγκρίνουμε, εκεί είναι το DNA της, εντάξει. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά του Ωνάση ποτέ τους δεν πήραν αέρα τα μυαλά τους από τα χρήματα. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι ο Αλέξανδρος έπαιρνε μισθό από τον πατέρα του, γιατί δούλευε στην Ολυμπιακή Αεροπλοεία. Mm-hmm. Η μητέρα της ποτέ δεν ζητούσε χρήματα από τον Ωνάση. Το ίδιο ακριβώς, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, έτσι θέλω να πιστεύω, η Αθηνά απαξίωσε όχι μόνο την περιουσία, αλλά σας το είπα και από την αρχή, δεν γνώρισε την καταγωγή της. Και αυτό δεν οφείλεται σε εκείνη. Θα σας πω κάτι, κυρία Μουτσάτου, στην περίπτωση της Αθηνάς... γύρω-γύρω όλοι, καταλάβατε. Νομίζω ότι στην περίπτωση της Αθηνάς δεν συμβαίνει το ίδιο. Η Αθηνά ήταν ένα κορίτσι που ξεπούλησε τα πάντα. Ξεπούλησε τα πάντα με ποια έννοια. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει η Ελλάδα, τι έχω στην Ελλάδα. Αποποιήθηκε κάθε τι που τη θύμιζε. Άρα, δίνω το Σκορπιό για τόσα εκατομμύρια. Τα σπίτια στην Γλυφάδα δεν με νοιάζει να τριμάξουν. Το διαμέρισμα τη μητέρα μου το πουλάω. Τα κοσμήματά τη τα ξεπουλάω. Ακόμα και για τα κοσμήματα έχει γίνει ιστορία. Και όλα αυτά τα βλέπαμε κατά καιρούς να μεταφράζονται σε πολύ ακριβά δώρα, σε μια πολύ καλή ζωή. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Αθηνά Ωνάση μένει σε ένα διαμέρισμα στο Σάο Πάολο 40 τετραγωνικών. Σε μια πολυκατοικία, δίπλα από μια φαβέλα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η ζωή της. Βέβαια, δεν ξέρουμε και τίποτα για τη ζωή της. Αλλά δεν φαντάζομαι να είναι αυτή. Κοιτάξτε, κυρία Λαμπύρη, τα είπατε όλα, όπως σας είπα πριν. Δεν ξέρουμε την απομόνωσαν. Από την άλλη μεριά, δεν σκέφτηκε ποτέ ότι μία ημέρα των ημερών θα κάνει μία οικογένεια, θα κάνει ένα παιδί το οποίο έχει καταγωγή την Ελλάδα. Δηλαδή η Αθηνά δεν γνώρισε την Ελλάδα. Και θα σας πω και ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν έμαθε ποτέ ελληνικά. Διότι που ήταν όρος, δεν ήταν όρος σε διαθήκη αυτός, κυρία Μουτσάτσου, γιατί από την άλλη είχε διασφαλίσει ο παππούς της και με το ίδρυμα Ωνάση είχε διασφαλίσει και είχε βάλει κάποιες προϋποθέσεις στο να κληρονομήσει αυτή την αμύθιτη περιουσία. Ότι θα πρέπει να είναι ζωντανός ομφάλιος λόρος της Ελλάδας. Με την ίδια, έτσι δεν είναι? Με προλάβατε. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω. Απαξίωσε ακόμα και του να πάρει τον τίτλο του Προέδρου του Ιδρύματος. Ναι. Που σημαίνει τι? Ότι δεν έχει αυτό ακριβώς. Επαναλαμβάνω το ίδιο και το ίδιο, γιατί εκεί είναι το ζουμί της υπόθεσης. Ότι δεν συνειδητοποίησε ποτέ την Ελλάδα. Θέλετε να το πούμε γενικότερα. Το τι είναι Ελλάδα, το τι, που έζησε η οικογένειά της, τι είχε εδώ, αυτό το θρύλο που λέγεται Ωνάσης. Και από την άλλη μεριά, δεν ξέρω πώς παραμυθιάστηκε να πω, ότι ζαλίστηκε να πω. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν ήθελε να κάνει παιδί. Ξέρετε κάτι όμως, αυτό το βρήκε έναν άντρα, ο οποίος είχε να κάνει ένα παιδί, ήταν παιδί και η Αθηνά όταν τον βρήκε. 17 ετών. Δεν θέλει πολύ, μπράβο, δεν θέλει πολύ λοιπόν ένα μπλα μπλα, για να μπορέσει να πιστεί ότι να έχει παιδί. Δεδομένου ότι πάρα πολλές φορές κι εσείς τα μίντια λέγατε ότι η Αθηνά το αγαπάει αυτό το κοριτσάκι σαν παιδί της. Ναι, βέβαια. Από την άλλη, κυρία Μουτσάτσου, ξαναπήρε το επίθετο πίσω. Είπε χθες η Κυκλοπάτρα που αναλύει με το θέμα ότι το είχε ζητήσει όταν ήταν μικρή να μην τη συνδέουν με αυτό το όνομα. Και όταν, ήταν στιγμή, 13. Όταν ήταν 13 και κάποια στιγμή επιλέγει πάλι να γίνει Αθηνά Ωνάση. Γιατί το έκανε αυτό? Μήπως ήταν στο πλαίσιο της συνειδητοποίησης, μαθαίνοντας την ιστορία της? Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι έχει και τους συμβούλους της, έτσι, που οι συμβουλοί της δεν κάνουν κάτι χωρίς ιδιοτέλεια, θα το έλεγα. Και δυστυχώς δεν είναι ένα μορφωμένο παιδί να ξέρει να παρακολουθεί. Δεν έχει σπουδάσει τίποτα. Δηλαδή έχει μία περιουσία την οποία τη διαχειρίζονται άλλοι και η ίδια δεν έχει τη γνώση να τους ελέγξει. Τουλάχιστον από αυτά που μαθαίνουμε, έτσι. Τώρα που και πέρα είναι η ίδια, δεν ξέρω. Άρα ναι, είναι... Υπάρχει κανείς Έλληνας που μιλάει απευθείας μαζί της? Δεν νομίζω. Κανένας από την οικογένεια, ξαδέρφια, αδέρφια? Με το ίδρυμα Ωνάση, η σχέση της πώς? Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε, εκεί πάλι είναι άλλα τα συμφέροντα.
ενδιαφέροντα, ναι, άλλες συμβλέψεις, άλλες επιδιώξεις. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την Αθηνά. Έτσι. Η Αθηνά τώρα που έχει μια ηλικία και θα μπορούσε να πάρει αποφάσεις για τον εαυτό της, δεν έχει τις γνώσεις για να τις πάρει αυτές τις αποφάσεις. Έτσι. Κυρία Μουτσά.